Στους σχεδιασμούς μας είναι να υλοποιούμε έργα που αναβαθμίζουν τόσο το ανθρωπογενές όσο και το φυσικό περιβάλλον. Και αυτό κάνουμε άοκνα όλοι εδώ στη ΔΕΙΑ. Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, διάθεση με την κατασκευή αγωγών ακαθάρτων, δύο αντλιοστασίων, μονάδας επεξεργασίας λιμάτων, καθώς και σύστημα άρδρευσης δασικής περιοχής, περιλαμβάνει το έργο του βιολογικού καθαρισμού στο Μαράθι Ακροτηρίου στα Χανιά. Θα επιλύσει προβλήματα σε ορίζοντα 20ετίας και θα εξυπηρετήσει 1.200 ισοδύναμους κατοίκους, ειδικά για τους καλοκαιρινούς μήνες που δεχόμαστε ένα μεγάλο όγκο τουριστών στην περιοχή και όχι μόνο. Και βέβαια όλοι γνωρίζουμε πόσο αναπτύσσεται η περιοχή του Ακροτηρίου και η επιπλέον ανάπτυξη, στην ανάπτυξη την επιπλέον, την περαιτέρω, θα βοηθήσει ένα έργο υποδομής που και το περιβάλλον θα προστατεύσει και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων επίσης θα αναβαθμίσει. Η χρηματοδότηση του έργου του βιολογικού καθαρισμού στο Μαράθι Ακροτηρίου στα Χανιά εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 2.408.320 ευρώ και έχει διάρκεια υλοποίησης 18 μήνες. Η δημοπράτηση του πρώτου υποέργου προβλέπεται να γίνει τον Απρίλιο, με εκτιμόμενη έναρξη σύμβασης το Σεπτέμβριο και θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του δεύτερου υποέργου. Στο συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνονται επίσης τα υποέργα που αφορούν τις συνδέσεις με το δίκτυο της ΔΕΔΙΕ, καθώς και οι απαραίτητες αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. Αφορά την περιοχή του Μαράθι, Στέρνες και Λουτράκι. Αξίζει να σημειωθεί ότι με δεδομένη και την προβλεπόμενη περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, η υλοποίηση του έργου θα επιλύσει την παρούσα έλλειψη υποδομών διαχείρισης των παραγόμενων λιμάτων από τις δραστηριότητες της περιοχής, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης και τα λίμματα καταλήγουν κυρίως σε απορροφητικούς βόθρους.